Αδερφός του παπά και του κλέβουνε 50 πρόβατα. Αδερφός του παπά. Του παπά. Ναι. Λοιπόν, κλέβουνε ενούς 50 οζά. Κλέβουνε ενούς 50 οζά. Κατσίκια και αρνιά. Αυτός έχει ένα αδερφό παπά. Και λέει πάνω από το, το πω το αδερφού μου. Πάει και το λέει. Λέει έτσι 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 μου, κλέψανε 50 οζά. Λέει, είδε μωρέ του λέει στενοχωράς, είδε στενοχωράς. Εδά του λέει, σαρακοστή δεν είναι. Λέει ναι. Λέει εδά του λέει στο ξομολόημα, θα τον ετσακώσουμε. Πραγματικά λοιπόν πήγε κάποιος να ξομολογηθεί και λέει, παπά λέει έχω κλέψει. Έχω κλέψει λέει οζά. Λέει, αυτό λέει είναι αμαρτία, λέει και μάλιστα μεγάλη. Να τα επιστρέψεις, του λέει πίσω τέκνον μου. Λέει, παπά, τα πούλησα και τα λεφτά τα φάγα. Είδα να σου πω δά, την αλήθεια σου λέω. Λέει, θα σου διαβάσω την ευχή, θα συγχωρεθείς, αλλά δεν θα το ξανακάνεις. Λέει, ναι, τελείωσε. Το μετάγιωσα, του λέει, παπά. Αλλά εχρόστουνα. Λέει, καλά. Λοιπόν, έφυγε αυτός, πάει ο παπάς, το λέει το αδερφού του. Λέει, κατές ποιος είναι. Λέει, ποιος. Λέει, έγιωσες. Ο Νικολής λέει, του κλητήρα. Λέει, άστον εσύ και εγώ τον εσάξω την Κυριακή που θα έρθει στην εκκλησία να πάρει αντίδωρο. Πραγματικά, λοιπόν, επειδή την Κυριακή αυτό να κοινωνήσει, του καθίζει ο παπάς ένα κουταλίδι ξύδι, από εγουρλώσαν τα μάτια του. Είδε και έπαθε να συνέλθει, Με το ζόρι έφταξε στο αντίδερο. Παίρνει το αντίδερο του τότε μετά και ο Σάσε που του είχε τα οζά. Ναι. Παίρνει το αντίδερο και μόλις γυρίζει του καθίζει κεφαλή ένα. Ένα κοντοδάβλι. Ένα κοντοδάβλι από τον εξεκαυκάλωσε. Αλλού λέει πατούσε και αλλού βρισκότανε. Από τα πολλά λέει έφταξε στην έξοδο της εκκλησίας, στην είσοδο τέλος πάντων, και θωρεί μια γριά που ερχότανε και έτσι λέει, γιαγιά, για μεταλάβωση έρχεσαι. Λέει, ναι παιδί μου, ναι. Λέει, τη μεταλάβωση, γιαγιά, λέει, μπορεί να την αντέξεις, μα το αντίθερο δεν το βλέπω.